Η μάχη της Βέργας Αλμυρού στις 22, 23 και 24 Ιουνίου του 1826 και η ηρωική αντίσταση των Μανιατισσών στο Δειρό κράτησαν ζωντανή την Ελληνική Επανάσταση, καθώς ο πανίσχυρος στρατός του Ιμπραήμ αντιμετωπίστηκε γενναία από τους Έλληνες. Σήμερα οι ηρωικές εκείνες στιγμές τιμήθηκαν στην ίδια θέση που είχε διεξαχθεί η μάχη. Τας ψυχάς, λοιπόν, της πίστος και πατρίδος ηρωικός, αγωνισαμένων πατέρων και αδελφών ημών, εν τη μάχη της Βέργας, εν σκηνές δικαίων τάξε. Κόλπης Αβραάμ αναπαύσε με τα δικαίων και Αγίων συναρρυθμίσε. Ημάς δε λεήσε και σώσε, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Μετά την κατάθεση στεφάνων, τον πανηγυρικό της ημέρας εκφώνησε ο κύριος Χαράλαμπος Αφάλης. 189 χρόνια έχουν παρέλθει από τα ηρωικά γεγονότα την αυταπάρνηση, το θάρρος και πατριωτική αρετή των θρηλυκών ηρωίδων, δρεπανοφόρων Μανιατισσών και Μανιατών που έλαβαν χώρα εδώ, σε αυτά τα ιερά χώματα που πατάμε σήμερα, κατά την ιστορική μάχη της Βέργας στις 22, 23 και 24 Ιουνίου του 1826. Στον πετρόχτιστο τοίχο, ξερολιθιά τη Βέργα, που βλέπουμε μπροστά μας και εκτείνεται ένα περίπου μίλι από τη θάλασσα του Αλμυρού μέχρι το Καστράκι και ύψος 2 μέτρων, σήμερα διασώζονται περί τα 170 μέτρα 2.400 ηρωικοί μανιάτες με επικεφαλή στον Γεωργά και Μαυρομιχάλη, περίμεναν οχυρωμένοι να αποκρούσουν τα Αιγυπτιακά στήθη του Ιμπραήμ Πασά, που αποτελούνταν από 15.000 πεζούς και υπήσκες τόλο από τη θάλασσα για να σώσουν τα ιερά χώματα της Αδούλου της Μάνης. Μάνη της τόλμης λουλίου και της Ανδρίας Κάστρα, μάνη του δίκιου φυλαχτό και της αλήθειας άστρο. Γυναίκα λεπεδόκορμη, με λάχνη στα ράτη, περήφανη και λυγερή, φιλότιμο και μάνη. Νεφέτε ζουν στο Μοριά και ήρωες στη Μάνη, άντες πασάνε τα άρματα, γυναίκες το τρεπάνε. Βρέμεις πόλης έκαιγε, τις χώρες στα χωριά, τη μάνη την απείλησε με πλοία συνοδεία. Με κύβος πλοία έστειλε, εις του Δειρού τον τόπο. Βρήκαν γυναίκες και παιδιά που θέριζαν με κόπο. Αράπηδες ξεμπάρκαραν και κάνανε σεριάνο. Και με γυναίκες τάβαλαν που κράταγαν τρεπάνο. Ο Ιμπραήμ Ιστροκασμένος, πολιτζάρα Μαγαράι, τούπαν πως με αυτή την πόρτα μέσα στη μάνα θα περνάνε. Τρέξαν όμως οι μανιάτες και τους φράξανε το δρόμο, σφάζανε και σκοτώνουν και τους κόρυψαν τον τρόμο.